Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι το θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο αυτή την ώρα. Μεταξύ των ομιλητών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος. Ζωντανή σύνδεση με το χώρο της εκδήλωσης, εκεί που θα συναντήσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντοτε ιδιαίτερα ευχάριστο να είναι κανένα στην Κρήτη. Ξέρετε, η συγκυρία είναι τέτοια, όπως φυσικά και το θέμα της εκδήλωσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν και φυσικά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς, μιας και ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών έχετε και εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις. Είστε αισιόδοξος για την έκβαση των πραγμάτων τις επόμενες ημέρες? Δύσκολα μπορεί να είναι κανένας αισιόδοξος όταν τον πρώτο λόγο έχουν τα όπλα και όχι η διπλωματία. Είναι προφανές ότι έχουμε καταδικάσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις και από τους πρώτους ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την εισβολή της Ρωσίας ως αντίθετη στο διεθνές δίκαιο και μάλιστα με μια ισχυρή δόση ιστορικού αναθεωρητισμού που ειδικά εμείς και λόγω της Κύπρου και λόγω των ιστορικών μας εμπειριών πρέπει να την απορρίπτουμε. Το βασικό ερώτημα όμως είναι για την επόμενη μέρα. Και αυτό πρέπει να γίνει είναι, όπως είπαμε, ο πόλεμος να τελειώσει, να σταματήσει το δράμα των αμάχων, να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη και στη διπλωματία. Ξέρετε, πολύ λόγος γίνεται για το κομμάτι της διπλωματίας. Ματωμένη διπλωματία μέχρι και αυτή την ώρα, μιας και τα όπλα μιλάνε παράλληλα, όπως είπατε κι εσείς. Και το θέμα τώρα είναι κατά πόσον οι ηγέτες οι οποίοι καλούνται να κάτσουν σε κοινό τραπέζι είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αναλυτές εκείνοι που υποστηρίζουν, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με εσάς, ότι ο Πούτιν δεν είναι ένας ηγέτης που θα συμβιβαστεί εύκολα. Θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν εκείνα τα βήματα? Είπατε πριν ότι είστε απαισιόδοξος γιατί μιλούν τα όπλα. Ακόμη και σήμερα μπορούν να γίνουν τα βήματα, και ποια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για να μιλήσουμε για θετικές εξελίξεις? Μια χτίδα αισιοδοξίας υπάρχει από το γεγονός ότι η Ρωσία δεν έχει πιάσει το τραπέζι, ένα από τα αιτήματα που είχε αρχικά θέσει της αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας, που μπορεί να το μεταφράσει κανείς στο αίτημα για αλλαγή καθεστώτος. Τώρα θέτει κυρίως τρία θέματα. Την ουδετερότητα της Ουκρανίας με συνταγματική κατοχήρωση, κάτι που φαίνεται να το αποδέχεται καταρχήν ο πρόεδρος Ζελένσκι, και δύο θέματα που δύσκολα θα μπορούσε να τα αποδεχθεί οποιοδήποτε αρχηγός κράτους, γιατί ισοδυναμούν με αναγνώριση ακροτηριασμού της χώρας του, την αναγνώριση της προσάρτησης της Κρυμαίας στη Ρωσία και την αυτονόμηση των ανατολικών δημοκρατιών. Το τι θα γίνει για τα δύο αυτά ζητήματα θα εξαρτηθεί από το τι θα πουν τα όπλα, δυστυχώς, για να είμαστε ρεαλιστές. Για το πρώτο, την ιδιωτερότητα της Ουκρανίας, χωρίς αυτό να σημαίνει με κανένα τρόπο δικαιολόγηση της εισβολής, να σκεφτούμε ότι ήταν η λύση που είχε προτείνει ήδη ο Χένρι Κίσιγκερ από το 2014 και πόσο σπατάλησε την ευκαιρία η Ευρώπη, και τότε και νωρίτερα, να έχει πράγματι ένα σύστημα αρχιτεκτονικής ασφάλειας που θα εσωμάτωνε και τη Ρωσία. Δηλαδή θα έδινε εγγύησεις και στις χώρες της Βαλτικής, της Πολωνίας, της Ουκρανίας, όσες αισθάνονται ότι απειλούνται από τη Ρωσία, αλλά και στην ίδια τη Ρωσία, απέναντι σε ένα ιστορικό αίσθημα περικύκλωσης που χαρακτηρίζει την εξωτερική της πολιτική. Αυτό το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση με στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, να αποφύγουμε τα χειρότερα που θα είναι η επιστροφή σε ένα διπολισμό που θα θυμίζει τις πιο άσχημες μέρες του ψυχρού πολέμου. Τελικά, θεωρείτε ότι είναι ένας πόλεμος για εδαφική επέκταση ή για ενίσχυση του ρωσικού κύρους και κατ' επέκταση, αν θέλετε, ένας πόλεμος μέσα σε εισαγωγικά ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση, ακριβώς για την ενίσχυση της ρωσικής δύναμης και αυτής της ενεργειακής εξάρτησης που έχει η Ευρώπη από τη Ρωσία? Είπατε προηγουμένως ότι ενώ έγιναν βήματα την δεκαετία του 90 για ένα σύστημα αρχιτεκτονικής ασφάλειας που θα ενσωμάτωνε και τη Ρωσία, ξοδεύτηκε αυτή η δυναμική την πρώτη δεκαετία του παρόντος αιώνα, που πολλοί πίστεψαν στη Δύση ότι ξόφλησε η Ρωσία, είναι μια δεύτερης κατηγορίας δύναμη. Ο πρόεδρος Πούτιν έκτισε ένα αφήγημα βασισμένο ακριβώς στον πληγωμένο πατριωτισμό και στον πληγωμένο εγωισμό των Ρώσων, που αισθάνθηκαν ότι έχασαν ένα πόλεμο χωρίς να πέσει ουσιαστικά μια ντουφεκιά. Και έτσι είχαμε μια διελκυστίνδα κινήσεων που δεν ήταν προς την κατεύθυνση μιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας, που από τη μια μεριά είχε την μονομερή επέκταση του ΝΑΤΟ με 14 χώρες,
Απ' την άλλη μεριά, επιλογές του Πρόεδρου Πούτιν, περισσότερες από τις οποίες ήταν εκτός διεθνούς δικαίου, όπως ήταν ο πόλεμος στη Γεωργία, η προσάρτηση της Κριμαίας, ξαναλέω, μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη, που θα πρέπει να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Πώς βλέπετε σε όλες αυτές τις εξελίξεις, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση αύριο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία βγαίνει ενισχυμένη διπλωματικά, λόγω του ρόλου που έχει παίξει τα τελευταία 24 ώρα ή που επιχειρεί, προσπαθεί τέλος πάντων να παίξει με αφορμή τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μα είναι σαφές ότι έχει καταρρεύσει πλήρως η κυβερνητική αφήγηση περί της τάχα απομόνωσης της Τουρκίας λόγω των καταπληκτικών χειρισμών του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα και πριν από την Ουκρανία. Είδαμε και πριν από τον πόλεμο τους ηγέτες των Εμμυράτων και του Ισραήλ, των δύο χωρών που είχαν σχέσεις έντασης με την Άγκυρα και που ήταν και βασικός στόχος της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, να κινούνται ακριβώς αντιθέτως με τις προβλέψεις της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην ακολουθήσει ένα πάγιο δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, της Ελλάδας γέφυρας ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι που είναι η Ευρώπη και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, η επιλογή ενός δόγματος που η ελληνική δεξιά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και του ψυχρού πολέμου επικαλείτο, το δόγμα της Ελλάδας προτεχωρημένου φυλακίου, είναι προφανές ότι δεν ευνόησε και δεν ευνοεί τη χώρα μας. Ενώ η Τουρκία ξεπέρασε το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, ρόλο που ποτέ δεν πρέπει να το διεκδικεί η χώρα μας. Η χώρα μας πρέπει να έχει πάντα μια πολιτική αρχών, όχι ίσων αποστάσεων, για να ακολουθήσει όμως ένα ρόλο ενεργητικής διπλωματίας. Όπως έκανε άλλωστε και η πιο φιλοαμερικανική χώρα της περιοχής, το Ισραήλ, της οποίας ο Πρωθυπουργός είχε ένα μαραθώνιο επαφών στο Κίεβο, στη Μόσχα, στο Βερολίνο. Ως προς τώρα την επιλογή της συνάντησης με τον πρόεδρο Ερντογάν, εμείς ήμασταν αυτοί που πάντα ζητούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δρομολογήσει παρόμοια συνάντηση. Για να έχουν όμως αποτέλεσμα οι συναντήσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ελλήνων ηγετών, πρέπει να γίνονται με προετοιμασία και με συγκεκριμένη ατζέντα που να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός πάει απροετοίμαστο στην αυριανή συνάντηση ή θεωρείτε ότι χρονική συγκυρία, σε μια τέτοια χρονική συγκυρία μάλλον, θα έπρεπε να αποφευχθεί η συνάντηση αυτή? Όχι, εγώ θεωρώ ότι η συγκυρία δεν ήταν εξ ορισμού αρνητική. Ούτως ή άλλως πρέπει να συντονιστούν οι δύο χώρες και για το μεγάλο ανθρωπιστικό θέμα της υποδοχής των προσφύγων. Όταν αναφέρομαι σε ελλειπή προετοιμασία, λέω το αυτονόητο, ότι για δύο μέρες σερνόταν η είδηση της συνάντησης, αντί να γίνει αυτό που πάντα γίνεται στη διπλωματία, να ανακοινωθεί ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές με την ατζέντα, με μια ανεξήγητη φοβικότητα το Μαξίμου δεν ανακοίνωνε τη συνάντηση και επέτρεψε έτσι στον εκπρόσωπο τύπου του κυβερνητικού κόμματος της Τουρκίας να δηλώσει μια ατζέντα που περιλάμβανε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και όλες αυτές τις αντίθετες με το διεθνές δίκαιο απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις κόκκινες γραμμές που έχουμε στη διπλωματία μας. Αλλά η έλλειψη προετοιμασίας και συγκεκριμένη στοχοθεσία γιατί επιδιώκει από αυτή τη συνάντηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ολοφάνερες. Mm-hmm. Και οι οποίες είναι? Η στοχοθεσία. Ότι δεν φρόντισε να υπάρχει εκ των προτέρων σαφής ατζέντα, να ορίσει τους στόχους. Οι στόχοι ποιοι πρέπει να είναι, τους έχουμε πει. Πέρα από τα θέματα αυτά του συντονισμού στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης. Ένα πλαίσιο ύφεσης των σχέσεων με την Τουρκία, να αποφευθούν δηλαδή νέες προκλήσεις εκ μέρους της, αλλά και δρομολόγηση ενός ουσιαστικού διαλόγου με κατεύθυνση τη λύση. Έχουμε πει, για παράδειγμα, ότι αντί να συμφωνήσει να δώσει δωρεάν στην Τουρκία την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης που επιθυμεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε προπολού να έχει θέσει ως όρο για να γίνει κάτι τέτοιο, να συμφωνήσει η Τουρκία για προσφυγή για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη. Με λίγα λόγια, λέμε το πολύ απλό. Δεν αρκεί να συνομιλούμε μόνο για να συνομιλούμε ή για θέματα χαμηλής οικονομικής πολιτικής όπως έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πάντα ακολουθεί μια τακτική επικοινωνίας και όχι ουσίας. Πρέπει να δεσμεύσουμε την Τουρκία να συνομιλήσει στο δικό μας γήπεδο, που είναι του διεθνούς δικαίου, και όχι στο δικό της, που είναι η προβολή δύναμης. Ξεκάθαρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω ότι η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη και σας περιμένουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τις ουσιαστικές σας ερωτήσεις. Να είστε καλά.